Αυτή είναι η σημερινή εικόνα της λεωφόρου καλοκαιρινού που κάποτε έσφιζε από την αγοραστική δυναμική. Εδώ και χρόνια τα μαγαζιά που παραμένουν ερυπωμένα με κατεβασμένα τα ρολά και τα ενοικιαστήρια ξεθοριασμένα από το χρόνο που περνά πολλαπλασιάζονται. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη που όλα αυτά τα μαγαζιά καλοκαιρινού που ήταν παλιά ένας ζωντανός δρόμος και είχαμε τα πάντα μπροστά στα πόδια μας και τώρα έχουν κλείσει όλα. Μέρα το βλέπουμε αυτό το πράγμα, από ειδικά εδώ χαμηλά. Είναι μαγαζά, φεύγουν και πάνε κάπου αλλού, αλλά είναι πρόβλημα τεράστιο. Από την απόλυτη ακμή στην παρακμή που ξεκίνησε και γιγαντώθηκε στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και που δυστυχώς φαίνεται να αποτελεί πλέον θλιβερή μονιμότητα. Η εικόνα εγκατάλειψης κυρίως στο τέλος της καλοκαιρινού προς τη Χανιόπορτα στοιχιώνει τον δρόμο που για δεκαετίες ολόκληρες υπήρξε ένας από τους εμπορικότερους στο Ηράκλειο. Βλέπετε την κατάσταση εδώ, αλλά τι να κάνουμε. Δεν έχουν ανοίξει, έχουν κλείσει συνήθως παλαιότερα όταν κλείνανε, μετά από λίγο ανοίγανε, τα παίρναν άλλοι, τώρα δεν τα παίρνει κανείς. Χειρότερη εικόνα, είναι η χειρότερη εικόνα, αλλά δυστυχώς είναι η αποτύπωση της κοινωνίας μας. Αυτό ζούμε σήμερα, αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Όλα κλειστά, δεν βλέπεις. Ήταν τα πιο κεντρικά καταστήματα, ο πιο πολλής κόσμος που ήταν σε κίνηση. Τι να πω. Θα ήταν πολύ ωραίο να συνεχίσει όπως τη δικαιοσύνη τώρα να είναι στην ίδια κατάσταση. Πάρα πολλές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου δεν είχαν την ικανότητα να παραμείνουν τη λειτουργία τους και έκλεισαν. Δυστυχώς αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα επανήλθαν και αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί στο ισοδύναμο του λιανικού εμπορίου μια αρνητικότητα. Σε μια εποχή που η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα βάλεται σταθερά με την ανταγωνιστικότητα να είναι πιο σκληρή από ποτέ, φαίνεται πως ο θάνατος του εμποράκου για πολλούς είναι μονόδρομος.